Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Ποιος μιλά? Εσείς ποιο είσαστε? Εγώ είμαι η κυρία Μέρη Πατζαγεωργιάδη από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Μήπως είστε... Γιάννος Πατσαλίδης. Ο κύριος Πατσαλίδης, Γιάννος Πατσαλίδης. Ναι, κύριε Πατσαλίδη, εγώ σας έπαιρνα τηλέφωνο πριν λίγο. Μέρη, όπως σας είπα το όνομά μου. Μου έχουν δώσει το τηλέφωνο σας επειδή ερευνούμε τώρα την υπόθεση που εμπλέκεται και ο γιος σας στο Σίγμα με μια καινούργια του εκπομπή Σοου και Αυλαβές. Την είδαμε και θεωρήθηκε από όλον εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο μια εκπομπή χαμηλού επίπεδου. Η διαδικασία είναι ότι ζητάμε το κανάλι και όλους τους ηθήνοντες, τους δημιουργούς της εκπομπής, να μας δώσουν εξηγήσεις και μας δίνουν κάποια τηλέφωνα σαν μάρτυρες υπεράσπισης. Με συγχωρείτε. Χαμηλού επίπεδου, γιατί χαμηλού επίπεδου? Επειδή μου τι έχει να προσφέρει, κύριε, συγγνώμη. Μου είπαν ότι... 41% τότε φορά που έγινε και η εκπομπή, λίγο δηλαδή. Είναι λίγο η περιέργεια του κόσμου, στο καινούριο. Αφού το αναφοβολήσει τον Μιτσί, να συντονιστούν αυτοί σαν τον Νάκη τον Λαζόπουλο που τον πόλεμο που του κάμα. Ο Μιτσίς έκανε τα γραμμένα εν τω μεταξύ. Ο Μικρός έκανε το πρώτο του βήμα. Ήρθε το εσάς να τον καπηλιάσετε που πάνω. Μα και εγώ δεν προσωπικά... Αφού το μεγάλη, αφήστε τον να πει να παίξει ακόμα μια αυτή εκπομπής. Αλλιώς εξάρει το που το λαιμό. Ναι, προσπαθώ να σας καταλάβω, επειδή, κύριε Γιάννο μου, όταν φωνάζετε δεν σας ακούω καθαρά λόγω της συσκευής σας. Αφήστε τον Μιτσί να ρίξει. Μα γιατί δεν είμαι εγώ η αρχή ραδιοτηλεόρασης. Εγώ εκτελώ διαταγές. Ναι, αυτά που λέτε, θέλω να έρθετε... Κυρία Μέρη, ναι. Ο πρόεδρος της αρχής ραδιοτηλεόρασης ποιος είναι? Να σας δώσω τον από κάτω υπεύθυνο, διότι λείπει. Ναι, καλημέρα σας. Κύριε Πατσαλίδη, τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι καλά. Γιώργος Γεωργιάδης, είμαι εδώ υπεύθυνος, είμαι μαζί με τη Μέρη εδώ. Γιώργο μου, άκου να δεις. Ναι. Εγώ είμαι ο πατέρας του Λουίς. Μα γι' αυτό σας πιάσαμε, είπαμε μας που το Σίγμα και ο Λουίς, να σας πιάσουμε σαν για να έρθετε που να τσεκάρουμε την εκπομπή. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Λουίς κάνει stand-up comedy εδώ και 8 χρόνια. Ναι, το ξέρω, έχω πάει πολλές φορές. Το μνημόνιο, ναι. Λοιπόν, να έστειλουν τις παρατηρήσεις σας, ναι. Εφόσον δεν θεωρήσετε ότι έχει χαμηλού επίπεδο. Δεν είναι, κύριε Γιάννο μου, εσείς έτσι που είσαστε και συνταγματάρχης, άνθρωπος σοβαρός, τέλος το να φύγετε να ασχοληθεί με τώρα τα πράγματα. Κοίταξε, άκου να δείτε. Εγώ συμπαθώ τον τώρα, γι' αυτό μου σας το λέω. Στο μνημόνιο, όχι στο ένα, αλλάξε ένα άλλον. Για μένα και τον κόσμο πληρώνει, θεωρήσε τώρα στην τηλεόραση να βγάλει τις φανέλες του, να αναλύσει τα πράγματα της Αριστοτέλους. Δεν ξέρω, σας άρεσε εσάς? Αν το στείλτε σε εκπομπής, εάν νομίζετε ότι... Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο της τηλεόρασης, κύριε Γιάννου. Υψηλό επίπεδο. Γενικότερα. Να θεωρούμε δηλαδή γύρω μας μα ξέρετε τι που κάνουμε κάθε μέρα, κύριε Γιάννου, κάθε μέρα πιάνουμε τηλέφωνα, στέλνουμε επιστολές, ξέρετε αγώνα που κάνουμε. Έτσι είναι όλες. Κύριε Γεωργιάδη, άκου να δεις. Κοίταξε να δεις. Εσάς άρεσε εσάς δηλαδή, τούτο με ενδιαφέρει, αφήστε τους άλλους. Εσάς άρεσε εσάς. Εγώ θα σας πω την άποψή μου. Μάλιστα. Σωστά είναι ότι η τηλεόραση κάνει τη δουλειά μου. Μάλιστα. Κάποιοι άνθρωποι κρίνουν και αποφασίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι οι κρίσεις μας, τις αποφάσεις μας, να ακολουθούν και από το πλήθος. Εντάξει. Το 41% που έγινε στην ώρα 11 τη νύχτα. Καταρχάς, μάλλον να σου το πω διαφορετικά. Όταν κουβέντιασα με τον γιο μου και είπε μου γιατί όλα τα πράγματα, είπα του γιο μου, άλλος τον αλλάξει, άλλος την τηλεόραση. Χα, συμφωνείτε μαζί μας δηλαδή με την αρχή ραδιοτηλεόρασης. Άκου, περίμενε, άφησε να σου πω, άφησε να το ολοκληρώσω. Στην τηλεόραση, γε μου, ναι. Τα πράγματα δεν ξέρω πώς το αλλάξει. Μπράβο, αυτό λέμε κι εμείς. Το απευθύνεσαι σε 120 άτομα. Ναι. Σε τι μου λέει, παπά. Ναι. Το Σίγμα με ενημέρωσε και μου είπε. Προχώρα και είπε μας και εμάς, προχώρα και είμαστε μαζί σου. Λοιπόν, άκου τι του είπαν το Μίτσι. Δεν πειράζει, να μας τα πείτε κατηδίαν. Εμείς για να έρθετε κατηδίαν, μην μας τα πείτε τώρα από το τηλέφωνο. Να σας πω όμως, εσάς άρεσε σας δηλαδή. Τι κριτική του έκαμετε μετά, ότι άρεσε μας και τα λοιπά. Έχω το τι του είπα, δική μου υπόθεση. Α, εντάξει, οκ. Απλά εμείς σε προτείναμε του πάντως να το πούμε, να βγάλουμε την απόφαση να εμπλουτίσει την εκπομπή με πιο. Εμπλουτίσετε μαζί του. Είναι ποιο μας εδώ και το τηλέφωνο. Όχι, με τον Λουί μου, μίλησες.
και με τον Λούιν και με το Σίγμα και με το Τσουρούλιν και με όλους. Λοιπόν, εμείς προτείναμε να εμπλουτίσει λίγο την εκπομπή με πιο ποιοτικά πράγματα. Να μιλά, ας πούμε, για κανένα σπάνιο ζών της Κύπρου, για κανένα φυτό. Κάτι. Όχι, να γυρίζει λίγο τα χορκά όπως έκαμπνε η Ρούλα. Ακούτε να σας πω λίγο για να ξέρετε το παρασκήνιο. Είπαμε του γιατί πάει εσύ πως είσαι τσιχάζει να γυρίζει τα χορκάουλα και τα λοιπά, να δείχνει τα παραδόσει των Κυπραίων. Λαλή μου, επειδή το έκαμπνε η Ρούλα και κόπηκε, να μην την έχω πάει στη κελέ μου και να μου μουρμουρά. Κάμπτω με να εκπομπή στο ράδιο μαζί, κάτι σου. Εντάξει, λέμε το να κάνει κάτι έτσι πιο ποιοτικό, ρε παιδί μου. Να μένει το σαφέ. Ναι, αλλά άλλον στην τηλεόραση, άλλο τώρα. Που έφκαλε τη φανέλα, του άρεσε σας, κύριε Πατσαλίδη μου. Άκου να δεις. Ένα αυθορμητισμός του Λουίδου. Μα ήταν αυθόρμητο, ξανασχεδιασμένο. Όχι, καθόλου. Ναι. Καθόλου. Επιτρέπεται γιος συνταγματάρχη να έχει έτσι. Γιατί ο γιος του συνταγματάρχη τι είναι δηλαδή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Επιτρέπεται γιος του πρόεδρου. Κύριε Πατσαλίδη μου, μισά λεπτά με αποσυχίζεστε. Ενώ είναι καμπνέ τις ασκήσεις του που ήταν μίτσις έτσι για να. Ανάζω την εμπαζή. Ναι, κύριε Πατσαλίδη μου. Εντάξει, τούτο. Ναι, ναι. Κάμετε του λίον έτσι, λίον πειθαρχία, κύριε Βατσαλίδη. Αγαπημένοι μου φίλε. Ναι, ναι. Τη δουλειά σας σωστά την κάνετε. Έτσι. Εάν έχετε τις παρατηρήσεις σας τις οποίες... Μα θέλουμε να έρθετε να το υποστηρίξετε. Ναι. Σε σωστά πρέπει να λάβει υπόψη του και ο Σίγμα. Ναι. Γιατί είπα σου ένα πολύ... το Σίγμα όταν και αγαπημένοι. Ναι. Θέλουν νούμερα, κύριε Πατσαλίδη μου. Θέλουν να τον κάνουν νούμερο και να κάνουν νούμερα. Ακούστε τον το ηχογραφημένο μισό λεπτό. Κάμετε τον άνθρωπο. Χρόνια σας πολλά. Happy κύριε birthday. Γιάννο μου. Κύριε Γιάννο, χρόνια σας πολλά. Εκτός από το show και αυλαβές υπάρχει και το άλλο show. Show must go on. Γι' αυτό σε παίρνουμε τηλέφωνο από το Love FM και σου κάνουμε φάρσα γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια σου. Και μας έβαλε ο γιος σου να σου κάνουμε φάρσα. Ο γιος σου φταίει. Παναγία μου. Αλλά Παναγία μου, σε θαυμάζω κύριε Γιάννο μου. Είσαι βράχος. Παναγία, αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν, αλίμονο. Ήταν ωραίο το σενάριο, κύριε Πατσαλίδη. Κάνε το στον αέρα, δηλαδή. Βεβαίως, είσαστε στον αέρα. Πάντα που να κάνουμε, αφού ο γιος σου ήθελε να σου κάνουμε μπλάκα για τα γενέθλια. Πέλανε μας που το πρωί. Παναγία μου, Θεέ μου, να τον καθαρίσω. Να μην τον καθαρίζεις που τη τσιρώνεται, να τον καθαρίζεις που... Και άρα είμαστε στον αέρα τώρα. Βεβαίως, από την αρχή είμαστε στον αέρα. Σοβαρολογούμε. Ένα κατάλαβα, μπορώ ο γιος να φτιάνει στον αέρα, ο παπάς τίποτε. Α, μάνα μου, θα τον καθαρίσω, παιδί του. Νομίζω ακούει. Κύριε Βατσαλή. Όχι, τώρα σας έρευδαμε. Ακούει σας στο ράδιο, είναι μπαρκαρισμένος κάτω από το Σίγμα. Μάνα μου. Αλλή μόνον του. Να σας πω πώς σας τώρα έτσι που μιλούμε κανονικά. Καταρχάς, καταλάβετε ποιοι είμαστε. Όχι. Όχι, Τζόι, εμείς κάνουμε και ποιοτικές εκπομπές στην τηλεόραση, κύριε Πατσαλίδη. Δεν ευκάλουμε τα ρούχα μας εμείς για να κάνουμε νούμερα. Ευτυχώς που με παρακίνεται να πω και άλλα πράγματα. Η κοπέλα εδώ έτσι κάτι έκαμε στην τηλεόραση ως τώρα, είναι η Χριστιανά η Αρτεμίου. Α, Παναγία μου. Είδες ότι σε μας αντίδρασε παραπάνω. Μάνα μου, κύριε Γιάννο μου, πόσο μ' αρέσκετε που υποστηρίζετε το γιο σας. Αν δεν υποστηρίξω το γιο μου, ποιο θα υποστηρίξω τον εαυτό μου. Το ξένο, ακριβώς. Αυτός ο συνταγματάρχης, ο Γεωργιάδης. Δεν είμαι ο συνταγματάρχης, είμαι ευθύος αρχής ράδιο τηλεόραση. Συνταγματάρχης είναι ο κύριος Γιάννος. Καταλάβετε καθόλου τη φωνή του. Όχι. Κάνει έτσι μια ποιοτική, όπως είπε και ο ίδιος, εκπομπή. Που είναι ευκάλλει τα ρούχα του. Που με τα κοστούμια και τα τρικούθια κάθεται ο ένας απέναντι στον άλλο σε μια καρέκλα και λένε τάτε τα τέτ. Όχι. Είναι και στο Eurovision Project τώρα που διαλέγει. Όχι. Όχι. Ποιος. Το τέτα τέτερο Άλεξ Παναγή που το κάνουν οι κύριε Πατσαλίδη μου. Ναι. Που φέρνει και τους πολιτικούς. Πρόσφατα είχε και τον Χριστόφια, τον κύριο Χριστόφια. Είχε παλιά τον κύριο Αναστασιάδη. Ο Τρίφωνας. Εδώ. Που είναι ευκάλλει τα ρούχα του, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πέμπας κύριε Πατσαλίδη μου, πώς σου φάνηκε η εκπομπή. Κοίταξε να δεις, η εκπομπή ήταν καταπληκτική. Ένιξες παρατηρήσεις δηλαδή να του κάνεις.
Είμαστε και εμάς να βγάλουμε έτσι. Είμαστε και εμάς τις παρατηρήσεις να βγάλουμε. Είναι private. Α, okay. Ο γιος μου ξέρει καλά. Το μόνο που μπορώ να συμβουλέψω είναι να κάνει χαμηλές πτήσεις. Χαμηλές πτήσεις. Να μην πάρει η αέρα το αεροδρόμιο. Να μην πάρει τώρα που το από το... Α, ξαναπιάζουμε τον κύριο Γιάννο. Όχι, χάσαμε το. Μόλις είπαμε χαμηλές πτήσεις. Παιδιά, τι. Γυρίστε από την άλλη. Εντάξει, πάτσα. Ο Λουίς τελεί μου συνεχεία μηνύματα. Φύρνομαι, κλαίω, έμπορο. Κάτσε το, βιάζω το ξανά. Τέλειο σενάριο. Μάνα μου. Πήρε τζάμπησε. Φύρνομαι. Καλό να φύγει το Λουί, είναι έτσι απροστάτευτο. Α, τώρα τον παίρνει όλη η οικογένεια να του πει Γιάννο, ακούμεσαι. Όχι, αστάστο, μήπως μας κλείει. Πρέπει να πιέσει τον Λουί, να του βάλει φωνή. Τι ήθελα να πω για αυτήν την κοπέλα, την χρυσή κοπέλα, την ηρωίδα. Κι αν καλέ μου. Την πατσαλίδενα. Α. Κύριε Γιάννο. Όχι, όχι. Άστο να παίζει ρε Λοΐζο. Λοιπόν, να πούμε. Ήταν πολλά ωραίο το πρώτο κόλμη της χρονιάς, ναι, ξαναπάρε Λοΐζο. Ήταν πολλά ωραίο το πρώτο κόλμη της χρονιάς, ναι. Ναι, και με ωραίο θέμα. Ένα τελειώσει ακόμα φυσικά. Άντε, ναι. Λοιπόν, σε 27-27 τα μηνύματα σας πέμουν, Χριστιανά, πώς σου φανήκε. Ένα μήνυμα που θέλω να διαβάσω, που γέλασα πάρα πολύ πριν. Ο άντρας μου λέει, διαλογίζεται και ήθελε μισή μου να γίνει γκουρού. Λουί, ακούεις? Ένα χρόνο μετά, κατάφερε τα και με το παραπάνω. Τελικά έγινε γκουρούπετος. Ού, τώρα χάσαμε τον κύριο Μπατσαλίδη. Άτε κύριε Γιάννο, πόση γλώσσα με τους άλλους. Κάντε τον Λουί Κλίστον. Μάλιστα. Α, κύριε Γιάννο, άτε κύριε Γιάννο, μου και χάσαμε σας. Λέα, πόσον ηρωίδα είναι η νύφη σας. Πώς αντέχει η Γιουνίκο Πελούα. Η Αστέρο. Ναι, πώς αντέχει. Πράγματι είναι ηρωίδα. Είναι καθηγήτρια όμως. Καθηγήτρια και πάει και κάθεται. Καημένη πάει και κάθεται που κάτω την ώρα της εκπομπής. Πρέπει να τον ανέχετε και την ώρα της εκπομπής. Πώς ανατράβεις η Γιουνικόρουα, κύριε Γιάννο μου? Τι θα κάνουμε, όταν είσαι παντρεμένη με τον Λουίνο Μπατσαλίδη, πρέπει να υποφέρεις. Πεθαίνω. Λοιπόν, κύριε Μπατσαλίδη μας, χρόνια. Ποιον πιάσετε τώρα τηλεφωνία σας τον κρατημένο, σε πιάσετε τον Λουίνο και βάλετε τις φωνές? Όχι, πιάμε οι συνάδελφοι σωριδών τώρα που ακούαν και περιπέζουμε. Αυτό κάνουμε τώρα. Να ζήσετε χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φάρσα ήταν από τον Λουί. Ήθελα, επειδή ήταν να σας έπιανε γίνος με τη Ρούλα. Πρώτο ήταν να μπορώ και φαλιάσετε με τις φωνές της Ρούλας που να σας βάλει στο τέτοιο. Δεύτερο ήταν να σας καταλάβετε, λέει. Οπότε βάλε μας εμάς που θα μας καταλαβαίνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά και καλή επιτυχία να έχει ο Λουίς μας και στις επόμενες του εκπομπές. Αλλά να μην ευκάλε τη φανέλα του, κύριε Γιάννη. Ναι. Αφήνουμε το πάνω σας. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας. Το κόλμη σας το προσφέρουν οι υπεραγορές Αλφα Μέγα. Πόπο. Αχ, βρισκό ωραία σενάριο, ξανή βρίσκω. Ναι, ξέρεις όμως κάτι που παρατήρησα να κάνω τώρα έτσι, να βάλω το χέρι και στη μέση και να κάνω την καδίνα? Ναι. Αποφύγει να μας πει αν το άρεσε η εκπομπή, όχι. Τέσσερις φορές που τον ερώτησες. Ναι, κύριε Γιάννο, μαλάδι, εκπομπή. Άρεσε του, άρεσε σου. Ναι. Ένα είναι που η δουλειά σας. Ένα απάντησε. Λαλείς να μην του άρεσε. Υπόπτω. Λες να μην του άρεσε. Λοιπόν, ήταν το πρώτο call me του 2015. Τι ώρα είναι? Έχει ακόμα 18 λεπτά ο Λουίς. Όχι, δεν τους ακούει κανένας. Σταμάτα καλέ. Hello. Hello. Γεια σας. Παραδέξω ότι το σενάριο ήταν πολλά μπροστά. Είσαι θεός. Είσαστε θεοί. Επήρε τζάψερο συνταγματάρχης. Παραία μου, πολύ γεσαι. Αυτά δεν βλέπω εδώ μπροστά μου. Παρτάρεις έτσι πάντα μπροστά σε οποιασδήποτε καταστάσεις, ρε Λουί? Να σου πω, γενικά είχαν η ψυχραιμία του, εκτός αν αφορούν δικά του άτομα. Δικά του εννοώ εμένα, τον αδερφό μου, τις ύφες του, τα εγγόνια του. Για τους άλλους όλους είναι πιο... Ψυχραιμός. Λοιπόν, πιο συμβουλευτική η άποψή του. Λοιπόν, Λοΐζο, θα μου κόψεις τούτον το απόσπασμα. Ναι. Και όταν θα πάω καλεσμένο στην εκπομπή του Λουί που παρακαλάμε. Θα το παίξουμε. Ναι. Χριστιανό, είναι ωραίο. Βεβαίως, μ' αρέσει. Λουί, είναι ωραίο. Τζαφέριτσο, με πας του για μέ. Απαραγία μου, Τάσο, μιλώ ότι δάκρυσα, φίλε, πραγματικά. Έλα, στείλω σου για την εκπομπή. Λοιπόν, για πες, πώς σας εφανεί, άκουσα. Έμαθα ότι είχατε σύσκεψη νεχτές για τα συν και τα πλήν. Κοίτα, δει, Τάσο. Τι είναι το πράγμα που ευκήγε μπρο
σε εμάς τέλος πάντων, ναι. Είχαμε θέματα τεχνικά παραπάνω, τα οποία λύσαμε, ελπίζω, και θεωρώ ότι, όπως έγραψα χθες στο Facebook, πιο χάλια από την πρεμιέρα δεν θα πάμε. Τόσο πολλά, δηλαδή έγραψες το, είχες άλλη αίσθηση, και όταν το είδες στην τηλεόραση, δεν ήταν η ίδια η αίσθηση. Ο κόσμος που ήταν για μέ, εντάξει, πραγματικά διασκέδασε το. Και εμείς δεν διασκέδασαμε, εντάξει, εγώ δεν είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο. Είναι άλλη αίσθηση να είσαι μπροστά από τις κάμερες, και άλλη αίσθηση να είσαι στο live στη νύχτα μόνος σου, χωρίς κάμερες, να λες ό,τι θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Τούτο είναι δεδομένο. Ήμουν και εγώ αρκετά χωμένος. Θεωρώ ότι που τη δεύτερη εκπομπή και μετά να ξαπολυθώ. Παναγία μου. Καλέ με δικαιολογήσε, μια χαρά ήταν η εκπομπή. Με να ακούσεις τώρα το βούρκαρο να μου σου λαλεί. Όχι, δεν δικαιολογούμε, Χριστιανά μου. Ξέρεις πολλά καλά ότι μπορώ να κρίνω και να αξιολογήσω ένα πράγμα, αν ήταν καλό οπτικά ή αδένητα. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή προσπάθεια, ήταν η πρώτη μας προσπάθεια, χωρίς πρόβα, χωρίς οτιδήποτε, βγήκαμε αέρα απευθείας. Έλα να σου πω, επειδή ήρθαν και τυροπίτσες που είπα Φιλίππου, αχνηστές για να φάμε, έλα ποτέ να φάμε. Σ' αφήσει τη ρούλα μόνη της. Έλα να σου πω κάτι. Όχι, πάλι να σάζει, ναι. Το Σάββατο είναι να σε δω ή δουλεύκεις. Να με δεις. Εντάξει, να σου τα πω για με έτσι λίγο δωρεάν συμβουλές μου, ρε παιδί μου, έτσι απλό χέρα. Λοιπόν, Ελλάδα, που είδες το πιλιατσού την άλλη μέρα, όμως είσαι μια χαρά. Κοίτα να δεις, ένιωσα μια ανακούφιση, αλλά από την άλλη και μια ευθύνη, για να μπορεί να καταλάβει τι εννοώ, γιατί εσύ ποτέ σου έγραψες έτσι νούμερα, ούτε πρόκειται. Εγώ κάνω ποιότητα, εντάξει. Η Χριστιανά που έγραψε πολλές φορές έτσι νούμερα, νομίζω αντιλαμβάνεται. Θέλεις να βγάλω τα ρούχα μου και εγώ στο τέτατέτ μπροστά από τον Αναστασιάδη να δούμε πόσα νούμερα να κάνω εγώ. Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο αποκάλυψε τέλος πάντων στην εκπομπή σου. Όταν σχεδιάζαμε την εκπομπή, είχαμε μπει ότι στο φινάλε θα κάναμε στριπτή με την Δήμητρα τη Μακριάννη. Με στόχο να βγάλει. Θα κάναμε στριπτή. Ναι, και η Δήμητρα κόλωσε. Όχι, τον ακούσεις. Α, είπα και εγώ, θυμούν τελικά. Την προηγούμενη ημέρα, όταν τα σχεδιάζαμε, είχαμε κάνει το striptease. Λοιπόν, ενώ θα έφκαλε η Δήμητρα, θα μείνεις και με τον πικίνι, και θα έφκαλα εγώ τα ρούχα μου ούλα. Τι εννοείς ούλα? Μα τι θέλω πελάρες. Να πάθει τίποτε ο συνταγματάρχης, γε μου. Όταν πήγαμε μετά με τα παιδιά και συζητήσαμε το ξανά, είπαμε ότι είναι τηλεοπτικό το πράγμα και καλύτερα να μην το κάνουμε. Γιατί είναι τηλεοπτικό να μείνει με τον πικίνι η Δήμητρα, μια χαρά, όχι. Εννοείς το πρόβλημα. Τώρα ακούσεις. Οπότε αν έρχεται η Αριστοτέλους, δεν δείχνει το μπλουζάκι, είναι τώρα εντάξει. Τι εννοείς δεν δείχνει το μπλουζάκι? Αυτό που της χάρισε και δεν. Μετά. Τα παιδιά τα φέρνει ο Πελεκάνος. Ναι, δεν το έδειχνε όμως στην αρχή. Οπότε αν είπα, επειδή μου πριν που να έρθει στην εκπομπή μου να σε σάζω, είπα της κι εγώ αυθόρμητα, ό,τι μου ζητήσεις να κάνω. Εγώ δεν περίμενα όμως ότι να μου πει εκείνη την ώρα να κάνω κάτι. Και είπες. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι που ήταν να με καλέσεις το για σένα, να πάω και να μου βάλεις ήδη κάποιες δοκιμάσεις. Οπότε όταν μου είπε, θα σου βάλω extensions, εγώ νομίζω ότι θα βάλω τα extensions που είχαμε βγάλει από τη σακούλα. Ναι. Δεν το περίμενα όταν να βγάλει. Θεά η Αριστοτέλεια. Με το βγάλει τα extensions, τα δικά της, και αν μου τα βάλει παραδειτώντος, εκτάρε μου την κεφαλή μου. Λοιπόν, και να μου ζητήσει να βγάλω την μπλούζα μου και να χορέψω striptease. Ήταν εντελώς αυθόρμητα, ούλα ήταν αυθόρμητα. Και δεν μπορούσα από τη στιγμή που είπα ότι ό,τι μου ζητήσε να κάνω, δεν μπορούσα να πω, ξέρεις, θα βγάλω την κλούζα μου. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα, όσον αφορά, φτιάχνω σε six packs. Αλλά δεν ήθελα να το δείξω, εψες. Για να μην μας κομπλάρεις, προψες. Για να μην μας κομπλάρεις. Μάλιστα. Ναι. Επομένως, εντάξει, ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Ελπίζω ότι θα ξανασυμβεί. Και εμείς. Το μέλλον. Ποιος είναι ο δεύτερος καλεσμένος? Ο δεύτερος καλεσμένος είναι ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος. Μάνα μου τον Αχιλλέα μου. Τράβησε πολλά και γίνει το πλάσμα. Του οποίου εστίσαμε του απίστευτες φάσεις. Και θα δείτε ένα Αχιλλέα Γραμματικόπουλο να κάνει πράγματα που δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό κάποιου ότι θα μπορούσε να τα κάνει ο Αχιλλέας ο Γραμματικόπουλος. Και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ωραία η φάση.
Μάλιστα. Και βέβαια τρίτον καλεσμένον, θέλω να δεσμευτείς στον αέρα ότι θα είσαι εσύ η Τάσο Τελειφόρη. Έλε πελάνα. Γιατί μπορεί να είναι ευκαιρία σου να βγάλεις και εσύ την μπλούζα σου. Άμα για να μην είμαι έτοιμος ακόμα. Αν τολμάς θα σου πει. Πήγαινε για μου να γευτεί μια φορά ψηλά νούμερα. Θέλω να ανέβει το επίπεδο της εκπομπής και μετά. Να μας αντιμετωπίσεις Τάσο Τρίφωνος, αν τολμάς. Θα το σκεφτώ. Πέ μου κάτι. Πέ μου για Eurovision. Eurovision. Ναι. Θεωρώ ότι το ΡΙΚ έκαμε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Και ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπουμε οπτικά τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι μια πολλά ωραία προσπάθεια που έκαμε το ΡΙΚ. Εντάξει, άρχισε τα καλά τώρα. Πέμε καλά να τις εισπάγεις. Και το κόνσεπτ όλο. Τα τελευταία δεν μπορούσα να το δω, τα τελευταία δύο, λόγω του ότι δουλεύκαμε πάνω στην εκπομπή όλοι μας. Την Παρασκευή να το δεις ή να είσαι στο Εναλλάξ. Την Παρασκευή να είμαι στο Εναλλάξ, δεν θα μπορούσα να το δω. Πολλά δύσκολο πλέον να το βλέπω, γιατί είμαι δουλειά. Μάλιστα. Όμως, εντάξει, έχω το προσωπικό μου φαβορί, τέλος πάντων. Επέμαστο, εσύ δικαιώσου να το πεις. Να το ποιος θα ήθελα να μας εκπροσωπήσει. Ναι, επέμαστο. Νομίζω η Minus One. Μάλιστα. Εσύ ψηφίζεις Minus One. Οκ. Okay. Ναι. Νομίζω τα παιδιά έχουν μια πορεία και ένα fan club απίστευτο και το τραγούδι μου ήταν πάρα πολύ καλό και με τη βοήθεια που ελπίζω να την έχουν, που το ΡΙΚ, νομίζω ότι να πάνε καλά. Εννοείς αν περάσουν να την έχουν την βοήθεια. Ναι. Θεωρείς ότι θα αρέσει στην Ευρώπη αυτό το τραγούδι? Νομίζω ότι να αρέσει, ναι. Κάτσι, ωραία τα παιδιά, έχουν πολλά ωραία σκηνική παρουσία που τους είδα στο live τους τουλάχιστον. Έλα να σου πω, please, να σου βάλουμε λίγο την εικοσάδα και να τους κρίνεις με, λες είσαι εσύ κριτής με τον δικό σου τρόπο. Ναι, δέχεσαι. Λουίς. Αλλά έτσι είναι ξυγέλευθα, όπως κάνεις πάντα. Εντάξει. Εμάθατες μια λέξη και σύρνηση όπου έβρει. Καλό, όπου γίνεται παύση. Λαλό φέρουμε ποιότητα. Θαυμάζω την υπομονή σου, αγαπημένη μου. Θα να κάνω. Και πολύ την δική σου. Είμαστε στην επιτυχία. Ενώ είσαι ρούλα, τι να σου πω. Είσαι, πώς το λέμε, χαλαρά. Είσαι άρουλαρα. Εδώ και δύο μέρες προσπαθούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Πιάνει με, ένι μπορώ να απαντήσω. Πιάνει ότι ένι μπορεί να απαντήσει. Δύο μέρες συμβαίνει αυτό, ρώτα τι να δεις. Ρε Λουί, έλα σου πω, μα πραγματικά, ποιο είναι το team της εκπομπής σου? Αντί να φέρετε τον πραγματικό μπελεγάνο για μέ, να κάνει στριπτής, φέρετε έναν καφετζίν και κάνεις εσύ στριπτής. Η αλήθεια, μπορεί να μην έγραφε τόσα νούμερα αν έκανε ο μπελεγάνο στριπτής. Ναι, λες, ε. Ναι. Κοίτα, η τάση, αν δεις τις έρευνες, και είναι τάση, στις γυναίκες, δεν προτιμούν τους άντρες με τους κοιλιακούς. Θέλουν έτσι λίγο με τους ζουμερούς. Άκου. Μπράβο, λέει μου, πέτα ρε Λουί μου, πέτα. Άκου. Βάλες το search, κουκλά μου, βάλες το search Eurovision, μια ώρα έχουμε και το χαρτιασμά. Να το βάλω, έλεος. Δηλαδή έχει ελπίδες και ο Λοΐζος, εννοείς. Ο Λοΐζος, φίλε μου, είναι σεξι και όποιος αντέξει. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι η Ζιζί, η γυναίκα του, ήταν στο σχολείο μου, ξέρεις το. Α, ναι, πέμαστε όλα. Ήταν ένα χρόνο πιο μικρή μου η Γεωργία. Δηλαδή, πέμαστε όλα. Μέχρι να έβρει τα 20 τραγούδια να τα παίξει. Τι είναι στο YouTube και βάλτε το ρε Λοΐζο, έλεος. Ακόμα μια αποκάλυψη, να είσαι τρίφωνος. Με τον Λοΐζο είχαμε συναντηθεί πριν 14 χρόνια στον Top FM, σε παρακαλώ. Ναι, όντως. Άντε πάλι, έβαλε το ίδιο μου χτες. Eurovision Song Project, γε μου. Να σου το χαρίσω. Να στο να μιλήσω, έναν άνθρωπο να μας πει. Πέμας, που είσαι σε έναν τοπικό σταθμό που σας ακούει κανένας. Στον Top FM, στον Top FM. Ναι. Άκουες σας κανένας? Όχι. Αχ, ένα λεπτό ερώτηση. Ποιος έσαζε τότε τις αντένες? Εν ήμουν εγώ, ήταν πριν να σπουδάσω. Εμπά στο Facebook. Έτσι μου με το όνομα του κυρίου που το νομίζω στέλνος. Δεν είχε κάποια ανάμειξη να σπένω Λοΐζος? Περίεργο, γιατί είμαστε εσύ ο Λοΐζος ανάμειξης. Εν είχα εγώ. Μάλιστα. Όχι, εν είχε ανάμειξη ο Λοΐζος. Μάλιστα. Λά σου πω, είσαι άγχος για τα νούμερα? Τάσο μου, όχι, δεν είχα κανένα αγχός, γιατί να σου πω ότι αλήθεια δεν είχαμε ψηλές προσδοκίες.
Ενώ εντάξει, περιμέναμε να πάμε συμπαθητικά στην πρεμιέρα, γιατί όλος ο κόσμος θέλει να δει κάτι καινούριο. Το θέμα είναι να πουδαμέσω να τι κάνουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε τι στου κλείτου σου λέω πήγαινε. Ξέρουμε πόσες χιλιάδες τηλεθεατές σε είδα, διότι τα νούμερα εκείνη την ώρα, επειδή είσαι αργά, είναι λίγο, ξέρεις, περίεργο πόσοι βλέπω. 55.000. Α, είναι καλό νούμερο για έτσι ώρα, φυσικά. Για έτσι ώρα είναι αρκετά καλό νούμερο, ναι. Κάθε πότε, πότε θα προβάλλετε? Κάθε εβδομάδα, κάθε τρίτη στις 11. Κάθε τρίτη στις 11. Ναι, μάλιστα. Το βράδυ. Κυρία Αρτεμίου, και εσύ είσαι καλεσμένη, είσαι μέσα στη μικρή λίστα μας. Εντάξει, αλλά πρώτα θέλω να έρθει ο Τάσος. Σηκώστου. Ναι. Και όταν θα έρθει ο Τάσος θα... Όταν θα έρθει ο Τάσος, αγαπημένη μου, όταν θα έρθει ο Τάσος, θα σε αφήσω να κάνεις εσύ τις ερωτήσεις που θα του υποβάλουμε. Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Να σου πω, όταν θα έρθω όμως, θέλω να παίξουμε και το Call Me του παπά σου. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και να το φέρει κιόλας. Για πες. Θα το φέρω, θα προσπαθήσω να το κοινώ. Θα με ρωτήσεις τι φάρσες και τι πλάκες να του κάνεις. Ήμουν αυκαλωτάχτη μου, ρε Λουί. Χριστιανά μου, θα σου δώσω το ελεύθερο, επειδή δεν έχουμε περιορισμού στην ώρα, να την κάνουμε ό,τι όσα κάστια σου έκαμε. Θα σου ετοιμάσω μια λίστα με ερωτήσεις γενικών γνώσεων, ιστορικών γεγονότων. Α, ένεσαι περιορισμό, να. Όχι, δεν έχουμε περιορισμό, Τάσο. Το κατάλαβα και από μερικές λέξεις που είχαν υποθεί εχθές. Να πάρω εγώ το τέταρτο μετά τις 11, να μπορώ να λαλώ ό,τι θέλω. Λαλή. Σας τα λογίζω, μην με νευριάσεις. Έλα. Θα το αφήσουμε για αύριο, γιατί πρέπει να πάω, έχω εκπομπή. Ποιος θα σας ακούει, παιδί μου, περίμενε και εσύ λίγο. Αφού λογίζω σε λίγο, να είστε στιγμένος. Εντάξει, κάνε και εσύ μια εκπομπή για μένα. Θα κάνουμε μια ημέρα 8.30 να έχουμε να τα έχεις έτοιμα και να κάνουμε live σχολιασμό της Eurovision. Έλα, ήρθαν τα τραγούδια. Και επιτέλους, μετά από 10 λεπτά delay, Λοΐζος, έλα. Δεν μπορώ να ξυπνώ. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Του δώσου λείψε. Έλα, Εύα Ντίβα, come and fight for freedom. Πώς, έλα. Είναι καλό για αντικατοχικές διαδηλώσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι σε επόμενες θα το παίξουμε, ξέρεις. Και τι, να αντινούμαστε έτσι δίσκο, come and fight for freedom. Μπράβο, θα κάνουμε άπα. Άπα, ωραία. Συνεχίζουμε. Λουίς Πατσαλίδης, Κολιάτζη, Τρικοσάδα. Right in, Έμιλι Χαραλάμπους. Η μοντέρνα έκδοση στα παραλυμνίδικα. Έλα, και σημαίνει σε κακός. Αφήστε τον Λουί να εκφραστεί. I wanna say dance, ο Παφίτης. Έλα, σχόλια. Ξεροντιά να πάφου. Έλα, στυλ Μαρία Ευαγγέλου. Έλα, σχόλιο. Κατά Μαρίας Ευαγγέλιο. Celebu in these arms. Έλα, σχόλιο. Συμπαθώ ιδιαίτερα την Celebu και νομίζω ότι είναι όμορφο το τραγούδι της Σαμπαλάντα. Α, εσύ αλλά το θέμα. Όχι. Αρέσκει μου η μπαλάντα. Αφού μας το είπαμε από την αρχή, συμπαθώ πολύ την Τσέλεπου. Τι περίμενες να ακούσεις? Ναι, έτσι όπως το έλεγα. Εσύ γιατί είναι πιέζεις με την υπόλοιπη συμπαρτσιά να τη συμπαρασταθείς? Δεν μας εφορερούν. Η αλήθεια ότι είναι εφορερούν. Αρεπείτε και εσύ, είναι εφορερούν. Ήταν μικρό το καμπαρινάκι για με. Έλα, πάμε. Σκέαρ Βάλεν. Έλα, σχόλια. Μου άρεσε τον Τάσο. Σου άρεσε. Ναι, μου άρεσε τον. Ωραία. Πιέρο Σκέζου. Πάμε.
άλλο σχόλιο. Καιρός, όπως την ασθένεια που μου ακούετε, τι εσείς καιρόν και σου. Ναία μου ρε, θες που σας έσμιξε μες τις κατσίες. Έλα, έλα, τώρα άκου τις νότες μου. Τα αγαπημένα μου εμένα. Έλα, για πες. Του δώσα μου άρεσε και να κόψω το κελέντζα όλο τη δική σου. Έλα, γίνεις και ωραία τα κεφάλια και των δύο κοπέλων. Πάει μου, πάει μου, ναι. Κάτσε να θυμηθώ, λέει το ρεφρέν, κάτσε να θυμηθώ. Το ρεφρέν. My sailing ship sailing in the sun. Εφιερθεί καφέ. Θέλω να παίζω πιγκαρίκλα κάτω. Συνεχίζουμε. Ιωάννα πρώτο παπά. Έλα. Ένα χορευτικό ωραίο δυναμικό μπορείς να πιένε καλά. Πιστεύεις, ε? Είδες, συμφωνεί μαζί μου ο Λουίς. Είσαστε του ίδιου, είπε μας, είμαστε στο μαζί στο top. Καταλάβαμε. Μόνο που... Θέλεις να ακούσεις. Μόνο που ο Λουίς έγινε top, εσύ έμεινες bottom. Λοιπόν, έλα. Για πες. Ευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον. Εσύ αρέσει και τον τόν. Όχι, δεν μου αρέσει. Μάλιστα, συνεχίζουμε, έλα. Τούτη. Έλα, δώσε. Λοιπόν, Τούτη, αν ήταν 4-5 χρόνια πιο ψημένος. Ναι. Θα εγούσταρα πάρα πολλά. Γλυκείς όμως πολλά. Εντάξει ρε, πόσοι πολλά φρέσκοι που δεν ήταν ψημένοι κέρδισαν. Ο Νορβηγός με το βιολί ήταν μόλις ευκήγε. Και η δική μας που μας έδωσε την πέμπτη θέση. Νομίζω όμως ότι ο Ντούτι θα κάνει καριέρα, Τάση. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να έρχεσαι στον τελικό, Κυριακή 1η του Φεβράρι, να κάνεις κάτι, γκες, τσαμε. Αφήνεσαι το σίγμα. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Κάτσε να μιλήσω με τον Κλίτον και την Εύη. Έλα, έλα, παρακάτω. Έλα, ντουέτο. Άι στη ρούλα να καρτερά. Έλα. Έλα, για πες. Τι γλώσσα είναι αυτή. Είναι πολύ ονάιντιλα, δηλαδή είναι της εποχής. Είναι φρέσκο. Εσ' αρέσκει. Οκ. Ριαλάς. Έλα, για πες. Θα ήταν πολλά ωραίο σε είσοδο σε ανακήρυξη Προέδρου Δημοκρατίας. Ξέρεις θα μου μπαίνει μέσα στην ελευθερία. Πού κολλάγε μου τους. Με τις που κάτω τον κόσμο. Είναι ώρα να σημάνουν οι καμπάνες. Α, έτσι στυλ. Μάλιστα. Συνεχίζουμε το αγαπημένο σου όπως είπες. Για πες. Ναι, η Μάινου Σουάν νομίζω ότι για μένα είναι το φαβορί. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Γιάννης Καραγιάννης. Πόσα έμεινα. Μιλία έμεινα ρε, ως που να πούν τα νέα και τα λοιπά, καρτερά. Μπορεί να βάλει το μαύρο μαζί της για λίγο έτσι να πούν τα που πιένει ένα σχολείο μαζί. Συμμαθητές, ναι. I didn't do everything for you. But I tried so hard and that's the truth. Για πες. Αρέσκει μου τον Τάση. Αρέσκει σου τον του... Ναι. Του Κονναρί, του Μάικ του Κονναρί. Μάλιστα, ναι, συνεχίζουμε. Ναι. Ο Μάικ ο Κονναρί είναι σου παράγωση. Ναι, έλα παρακάτω. Ο Γιούρι.
Έλα, για πες. Συμπαθητικό του Γιούρι. Δεν το άκουσα, δεν το είδα πρώτη εκτέλεση. Την Παρασκευή να πούμε ότι θα τα δείτε ολόκληρα όλα τα τραγούδια και τα τρία λεπτά. Λοιπόν, βάρτε να τα γράψει, τα γράψει σύζυγος. Συμπαθητικό. Έλα, συνεχίζουμε από όλα. Και αυτό μου αρέσει εμένα πολύ. Για πες. Εν ωραίο τραγούδι, αλλά να μιλήσω για Eurovision. Μάλιστα. Χοβίκ. Για πες. Δες σχόλιο πιο κάτω. Σ' αρέσκει δηλαδή. Όχι, ωραίο τραγούδι, αλλά για Eurovision. Μάλιστα. Α, πιο πάνω. Πιο κάτω. Για πες. Ναι, τούτο άρεσε μου, Τάσο. Without your love, okay. Ναι. Και το τελευταίο. I just wanna dance the night away. I can feel it in my heartbeat. Cause you know what really turns me on. I like the way you shake that. Έλα. Λίγα διάφορο. Μάλιστα. Ένα σου πω. 4-5 τραγούδια που με τη σωστή πρόθεση, όποιον κερδίσει, και με, με τη σωστή πρόθεση, με το σωστό στήσιμο τέλος πάντων, νομίζω ότι τουλάχιστον να περάσει ένα μόνιμο τελικό. Βρίσκει δηλαδή ότι είναι καλό το υλικό γενικότερα. Ναι, έχει καλό υλικό. Μάλιστα. Κάμετε καλό ξεσκαρτάρισμα. Νομίζω ότι και ο 3 που ήταν επίσης πολλά καλά και θα έπρεπε να ήταν μέσα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Λούις Πατσαλίδης. Περίμενε, περίμενε. Διμένος. Διμένος ήταν σε εμάς. Λοιπόν, we love you Louis. Φιλάκια, θα σε δω το Σάββατο. Ετοιμάζω τη λίστα για να σου δώσω το δεκαλόγο. Ευχαριστώ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.